Γεια σας, γεια σας, εγγνώμη τα αφήνω και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα λοιπόν επιστρέψα με ένα καινούριο βίντεο στο οποίο θα σας πάρω την ημέρα αυτή μαζί μου. Θα σας δείξω φυσικά τι έχω φάει και θα πάμε βόλτα στα χιόνια. Είμαστε στην δεύτερη ημέρα αυτού του μεγάλου χιονιά που έχει έρθει στην Ελλάδα. Εμείς το ζούσαμε και πέρυσι, αυτό σε εμάς έριξε πάρα πολύ χιόνι και φέτος φυσικά έχει ρίξει υπερβολικό χιόνι. Νομίζω είμαστε αποκλεισμένοι, δεν μπορούμε να φύγουμε με το αυτοκίνητο σίγουρα. Είδα γενικά ότι φέτος έγινε χαμός, μείνανε πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς αποκλεισμένοι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας στα αυτοκίνητά τους και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αλλά φυσικά πρώτου φύγω θα πέσουν κάποια clips το οποίο σας δείχνω τι έφαγα σήμερα για πρωινό, γιατί σηκώθηκα σήμερα το πρωί και ήθελα να φάω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Για πρωινό λοιπόν έφαγα αυτό που βλέπετε, με τη μόνη διαφορά που τα αυγά δεν τα τηγάνισα σε λάδι αλλά σε νερό. Πήρα δηλαδή το τηγάνι, έβαλα λίγο νερό και μετά έσπασα τα αυγά, έβαλα λάδι, πιπέρι και τα έκλεισα με ένα καπάκι για 2 με 3 λεπτά μέχρι να ετοιμαστούν. Και αφού ήταν έτοιμα τα έβαλα πάνω στο πιτάκι, έβαλα και λίγο ντομάτα, έριξα από πάνω και λίγο φέτα και κολοκυθόσπορο και ελαιόλαδο και ήταν πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ελαφρύ. Αυτό γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση αν θέλεις να φας τηγανιτό αυγό αλλά λίγο πιο υγιεινό. Γενικά είναι κάτι ενδιάμεσα σε τηγανιτό και ποσέ αυγό και είναι τέλειο. Πάω λοιπόν εγώ τώρα να ετοιμαστώ για να πάω βόλτα. Έξω έχει ήλιο σήμερα πάλι καλά. Αυτή τη στιγμή δεν χιονίζει, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για εμένα. Πάω λοιπόν να ντυθώ έτσι πάρα πολύ χοντρά και ζεστά γιατί έξω πρέπει να έχει πάρα πολύ κρύο. Και φυσικά να γράψετε κάτω στο σχόλιο αν χιόνισε και σε εσάς και μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα like και ένα subscribe γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Πάω λοιπόν εγώ να ετοιμαστώ και τα λέμε έξω. Όπως βλέπετε λοιπόν έχω ντυθεί κατάλληλα για τον χιονιά έξω, έχω πάρει και τα γάντια μου μαζί φυσικά. Και πάμε λοιπόν έξω, ξεκίνησε πάλι να χιονίζει. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό, αλλά θα δείξει. Πάμε λοιπόν. Είναι τέλεια! Σας αρέσει και εσάς να πατάτε το απάτητο χιόνι? Α, είναι τέλειο! Είναι τέλεια έξω. Έχει παντού χιόνια. Το χέρι μου έχει παγώσει τελείως. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Αν δεν είχε και τόσο κρύο βέβαια θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Κάνουμε τώρα βόλτα. Χιονίζει ελάχιστα. Προσέχω να μην γλιστρήσω, αν και έχει σε κάποια σημεία χιόνι κάτω. Αλλά σε γενικές γραμμές τα έχουν μαζέψει το περισσότερο, μπορείς να κυκλοφορήσεις δηλαδή. Αν και εμείς είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι εκεί που έχουμε το αυτοκίνητο, δεν μπορούμε να φύγουμε πολύ εύκολα. Γυρίσαμε σπίτι, εντάξει, είχε πάρα πολύ κρύο έξω. Κοιτάξτε τα χέρια μου έχουν γίνει κατακόκκινα. Αλλά ήταν τέλεια, είναι παντού άσπρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα ήρθα στη ζέστη επιτέλους και πάω να φτιάξω ένα τσάι. Είχα ντυθεί υπερβολικά χοντρά. Να φτιάξω ένα τσάι και να χαλαρώσω λίγο, να ζεσταθώ γιατί έχουν παγώσει τα χέρια και τα πόδια μου. Δεν τα νιώθω καθόλου. Πάω λοιπόν να πιω ένα τσάκι και τα λέμε στο επόμενο γεύμα. Μουα! If
Επιστρέψαμε λοιπόν και έχει πάει αργά το απόγευμα. Εγώ τώρα θα φάω μεσημεριανό. Αφού ήπια το τσάι μου, κάθισα, χαλάρωσα λίγο, διάβασα και το βιβλίο μου. Να σας δείξω τι διαβάζω την τελευταία περίοδο. Διαβάζω αυτό εδώ, είναι το μόνο βιβλίο που με έχει κρατήσει τον τελευταίο καιρό. Έχω ξεκινήσει άλλα δύο, αλλά δεν μου άρεσαν. Σε αυτό έχω διαβάσει ήδη τα τρία πρώτα κεφάλαια και γενικά μου άρεσε αρκετά. Νομίζω θα το τελειώσω ολόκληρο, ελπίζω τουλάχιστον. Έχει σταματήσει και το χιόνι έξω. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να λιώσει και όλο το χιόνι για να μπορέσουμε να φύγουμε. Και εγώ λοιπόν σήμερα θα φάω για μεσημεριανό μια πάρα πολύ ωραία μακαρονάδα. Πάμε λοιπόν. Για μεσημεριανό λοιπόν έφτιαξα μια πάρα πολύ εύκολη μακαρονάδα με τόνο. Πήρα ένα κατσαρολάκι και ισότερα το κρεμμύδι και το σκόρδο για λίγα λεπτά μέχρι να πάρουν ένα ελαφρύ χρώμα. Στη συνέχεια έβαλα ψιλοκομμένη ντομάτα, χυμό ντομάτας και νερό και τα ανακάτεψα. Έβαλα και τα μπαχαρικά, έβαλα αλάτι, πιπέρι, ρίγανε, μεντανό και βασιλικό αποξηραμένο και το άφησα να βράζει για περίπου 20 λεπτά. Και 5 λεπτά πριν ετοιμαστεί έβαλα και τον τόνο. Αν είχα και ελιές θα έβαζα γιατί ταιριάζουν πάρα πολύ νομίζω στη συγκεκριμένη συνταγή. Και όταν ήταν έτοιμη η σάλτσα, έβαλα και τις πένες ολικής, τις οποίες είχα βράσει 2 λεπτά λιγότερα από ό,τι λέει η συσκευασία και ήταν, παιδιά, έτοιμο. Σέρβιρα λοιπόν και από πάνω έβαλα λίγο κάσιο στριμμένο γιατί δεν ήθελα να βάλω τυρί και καλή μου απόλαυση. Φυσικά οι λεπτομέρειες θα βρίσκονται κάτω στο κουτάκι πληροφοριών. Το φαγητό μου είναι έτοιμο για να το απολαύσω και τα λέμε στο βραδινό. Μουα. Αρκετές ώρες λοιπόν αργότερα ήρθε η ώρα για να φάω βραδινό. Αυτή είναι εδώ την κρύα μέρα και δεν θα μπορούσα να φάω κάτι άλλο από μία βελουτέ σούπα. Θα φτιάξω λοιπόν μία βελουτέ σούπα με μανιτάρια και πατάτες. Όπου εμένα οι βελουτέ σούπες σας έχω πει μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά τώρα το χειμώνα είναι ό,τι πρέπει. Και ειδικά για αυτή την μέρα είναι, παιδιά, ό,τι μα ό,τι καλύτερο. Θα φτιάξω λοιπόν μία σούπα με μανιτάρια και πατάτα, η οποία είναι τέλεια και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Και για βραδινό λοιπόν έφαγα αυτή την πάρα πολύ ωραία σούπα βελωτέ. Ξεκίνησα κλασικά όπως ξεκινάνε οι περισσότερες συνταγές νομίζω. Τσιγάρισα λίγο κρεμμύδι και έβαλα και λίγο σκόρδο μέχρι να πάρουν ένα ομοιόμορφο χρώμα. Και στη συνέχεια έβαλα το μανιτάρι μαζί με την πατάτα για να πάρουν και αυτά ένα ελαφρύ χρώμα και έριξα και το νερό. Έβαλα αλάτι, πιπέρι και τα μπαχαρικά μου. Εγώ έβαλα λίγο πάπρικα γλυκιά και λίγο ρίγανη. Και τα άφησα να βράσουν για περίπου μισή ώρα μέχρι να μαλακώσουν. Και αφού είχαν μαλακώσει, τα χτύπησαμε το ραβδομπλέντερ για να πάρουν έτσι μια πάρα πολύ ωραία υφή. Εμένα γενικά οι βελουτές σούπες μου αρέσει να έχουν έτσι πάρα πολύ ωραία πηχτή υφή. Και στη συνέχεια πρόσθεσα και λίγο βούτυρο. Και το χτύπησα για λίγα ακόμα λεπτά και ήταν έτοιμη. Τη σέρβιρα λοιπόν και έβαλα από πάνω λίγο γάλα αμυγδάλου και λίγο φρέσκο πιπέρι και ήταν τέλεια. Για την σημερινή μέρα ήταν ό,τι πρέπει πραγματικά. Έχω λοιπόν εδώ μπροστά τη σούπα μου για να τη φάω και θα πάω να δω φιλαράκια. Γενικά τον τελευταίο καιρό έχω φάει πάλι ένα κόλλημα με τα φιλαράκια και τα έχω ξεκινήσει ξανά. Αυτή τη στιγμή είμαι στον 7ο κύκλο της σειράς, όπου είναι ένας από τους αγαπημένους μου. Είναι τώρα που ο Τσάντλερ και η Μόνικα παντρεύονται, αλλά ο αγαπημένος μου είναι το να φτιάχνουν. Γενικά όλοι αυτοί οι κύκλοι μου αρέσουν πάρα πολύ και ειδικά το βράδυ κάθομαι και βλέπω έτσι 3-4 επεισόδια γιατί με χαλαρώνει και με βοηθάει να κοιμηθώ. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μου και για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας άρεσαν αυτά που σας έδειξα σήμερα. Φυσικά αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Αν θέλετε κάντε με follow και στο Instagram, τα λέμε στο επόμενο, φιλάκια! Lisa, everyone's lining up to see her.